Η ομάδα FPON Team απαρτίζεται από προπτυχιακούς φοιτητές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι διέπονται από ενθουσιασμό για τη μηχανολογία και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σκοπός της ομάδας είναι να συμμετάσχει κάθε χρόνο στις διοργανώσεις του θεσμού Formula Student SIE με μεγάλες αξιώσεις. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι το πρώτο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που λαμβάνει μέρος σε τέτοιου είδους διαγωνισμό. Η ομάδα διαγωνίζεται για πρώτη φορά με όραμα την διεκδίκηση υψηλών θέσεων στην κατάταξη των συμμετεχόντων. Ο θεσμός της Formula Student SIE θεμελιώθηκε το 1981 από την Society of Automotive Engineers στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό γεγονός όπου πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο συναγωνίζονται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σκοπός των συμμετεχόντων είναι να εξελίξουν ένα πρότυπο μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Κάθε ομάδα δοκιμάζεται σε τομείς που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή, ο σχεδιασμός των οποίων θα κρίνει την νικητήρια ομάδα. Σήμερα ο διαγωνισμός γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, καθώς διοργανώνεται σε πολλά μέρη του κόσμου και προσελκύει υψηλά καταρτισμένους κριτές με παγκόσμιο κύρος. Η ομάδα της Πάτρας παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της χθες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Βυζαντινό. Υπάρχει ένας διαγωνισμός παγκόσμιος που συμμετάσχουμε από το Formula Student και θα παρουσιάσουμε τα σχέδια που έχουμε κάνει για το διαγωνισμό. Φόρμουλα. Θα υλοποιηθεί και έργο, θα γίνει και πράξη. Του χρόνου θα γίνει το έργο. Μάλιστα. Θα δούμε φόρμουλα δηλαδή. Βεβαίως. Θα δείτε φόρμουλα, να είμαστε καλά του χρόνου στο πικ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο. Και ειδικά στην περίπτωση που ζούμε, που η οικονομική πόρη είναι περιορισμένη αρκετά, είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά εμάς δεν μας πτωεί αυτό, ίσα που μας δυναμώνει και προσπαθούμε πάντα το καλύτερο γιατί υπάρχει όρεξη, υπάρχει θέληση και είναι επί της ουσίας. Κοιτάξτε, ο λόγος που πήγαμε σε αυτή τη σχολή, όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, είναι επειδή έχουμε αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ξεκίνησαμε τέτοιο project, ήταν χαρά μας και αυτό που θέλαμε να ασχοληθούμε. Οπότε δεν μας πτωεί τίποτα και συνεχίζουμε. Πρώτον, σημαίνει πολλά όχι μόνο για το ΤΕΙ αλλά και για τα παιδιά που σπουδάζουν σε αυτό και που ασχολούνται με αυτό το project. Στην ουσία το project είναι μια επιβεβαίωση γνώσεων, δουλειάς που έχουμε κάνει, πεπιθήσεων, ιδεών, τι θέλουν να κάνουν για το μέλλον και μέσα από αυτό το project προσπαθούν να βγάλουν αυτό την ανάγκη τους για δημιουργία. Είναι δύσκολο σαν υλοποίηση, όχι από μεριάς, ας πούμε, τεχνολογία, συγνώσεων, κατέχουμε, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τις δυνατότητες. Αυτό που μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, όπου είναι δύσκολη η χρηματοδότηση ενός τέτοιου οχήματος για να βγει σαν τελικό προϊόν και να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Αυτό είναι και το κύριο πρόβλημά μας και αυτό προσπαθούμε να επιλύσουμε και με κάποιες παρουσιάσεις όπως η σημερινή, όπου θέλουμε να δείξουμε ένα έργο που δεν θέλουμε να πάει χαμένο λόγω των συνθήκων των σημερινών.